Να δούμε τι γίνεται. Άντε, θα τη βάλω εγώ. Μα θέλει να μου τη φορέσει από πριν. Αυτή η μπότα είναι δικιά σου. Ναι, την έχω πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται ότι σου είναι 5 νούμερα μεγαλύτερη. Είναι η μύτη που έχει μπροστά, αλλά μου είναι, μη σας πω, με στενεύει κιόλας μου. Δηλαδή μπροστά... Το ίδιο νούμερο φοράμε. Είναι one size αυτή η γούνα, νομίζω. Θα να σου πάει λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ. Κοίτα, Ιωάννα μου, κοίτα να στείλει. Όχι, πλέον, είναι αγαπημένη μου. Αν η γούνα είναι one size, δεν είναι για σένα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, αφού εσύ είπαμε ότι είσαι μείον size. Ναι. Άρα αυτή η γούνα είναι πάρα πολύ μεγάλη πάνω σου. Αυτά που φοράς από μέσα, ωραία, είναι ένα κοστούμι, το έχει συνδυάσει με ένα ρόζι βάγκο που έχει κατευθύνει η γούνα. Έχεις βάλει μία μπότα που και το νούμερο σου να είναι φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη. Α, θα στη βάλω εδώ. Ευχαριστώ. Φαίνεται πάρα πολύ μεγάλη πάνω στα πόδια σου, δηλαδή νομίζω το πρώτο πράγμα που κοιτάει κάποιος είναι η μπότα. Και φαίνεται ότι είναι μεγάλη, γυρίζει λίγο στο πλάι, έγινε λίγο στο πλάι. Γράφει και η φτέρνα της μπότας. Σαν να πετάει, σαν να πέφτει πιο μπροστά το πόδι σου. Φαίνεται τεράστια. Σαν να είναι ένα νούμερο μικρότερο το πόδι σου, οι δύο. Τρία. Πάρα πολύ μεγάλη. Μην την ξαναβάλεις αυτή την μπότα. Την αγαπώ. Φόρα την τότε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έβλεπα από την ώρα που μπήκες μέσα ήταν τα παπούτσια σου. Ναι. Είσαι σαν παπουτσωμένος γάτος. Αλήθεια. Επίσης, αυτό το παντελόνι, έτσι όπως το έχεις βάλει μέσα στην μπότα, δεν σου ταιριάζει. Η τσάντα αυτή είναι τελείως διαφορετικό κόκκινο και είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτήν την εμφάνιση. Όπως και η γούνα σου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, αν τη φοράγες με αθλητικά και λίγο πιο χαλαρά πράγματα από μέσα, μπορεί και να έχει μια ισορροπία. Αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι μια εμφάνιση με την οποία, αν δεν ξέρεις που πας καταρχάς, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, ήσουν έξω στον δρόμο, τι βγήκες, ας πούμε, έξω στον δρόμο για να πας στο περίπτερο, για παράδειγμα, και σε κλέψανε. Όχι, όχι. Κάπου πήγαινες. Ναι, ναι. Δεν ξέρεις που πας. Άρα δεν καταλαβαίνω. Θα μπορούσα να πηγαίνω. Πού? Για καφέ. Θα μπορούσα να πηγαίνω σε ένα ραντεβού. Θα μπορούσα να πηγαίνω στα μαγαζιά. Ναι. Εγώ πάω παντού έτσι γενικά. Α, ναι. Οπότε, ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εντάξει, για να το λες, έτσι θα είναι. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Να πω κάτι για τη γούνα. Για πες. Επειδή ήμουν σίγουρη ότι θα μου το λέγατε για τη γούνα. Είναι μια γούνα η οποία. Okay, μπορεί να λέτε ότι δεν μου πάει, με καταπίνει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και ωραία. Θεωρώ ότι επειδή είναι και το στυλ της που είναι έτσι huge και γενικά λίγο oversize. Θεωρώ ότι δεν είναι απαγορευτικό να τη φοράνε και λίγο πιο μικρόσωμες κοπέλες. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ωραία, φόρατε. Εντάξει. Δεν σας άρεσε όμως. Όχι. Θα μπορούσα να την μεταπίσεις λίγο, να την κοντίνεις λίγο, να την μαζέψεις λίγο και να είναι ωραία. Δεν μου αρέσει. Γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία γούνα. Αλλά φαντάζεσαι θα γίνεται ο καθένας που βγαίνει στον δρόμο να φοράει ό,τι του αρέσει. Καταρχάς, θα έχει νόημα η εκπομπή αυτή. Διότι άμα φοράμε ό,τι μας αρέσει χωρίς να υπολογίζουμε αν ταιριάζει με το σωματότυπό μας, αν ταιριάζει με την ώρα που πάμε, πού πάμε και όλα αυτά τα πράγματα, σημαίνει τι κάνουμε εδώ, τρώμε τις ώρες μας. Λοιπόν, βάσει του δικού σωματότυπου λοιπόν, αυτή η γούνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρεις που πας, άρα μάλλον είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό το ντύσιμο. Η τσάντα δεν ταιριάζει καθόλου, τα παπούτσια φαίνονται πάνω στο σώμα σου πάρα πολύ μεγάλα. Γενικά όλο είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που βλέπουμε. Θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν φόραγες τα σωστά κόκκινα παπούτσια, το παντελόνι ήταν ωραίο στημένο, τη γούνα ήταν μικρότερο μέγεθος και η τσάντα ήταν σωστή, θα σου ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχα σκεφτεί total red να το παίξω, αλλά επειδή δοκίμασα κόκκινο, είναι πολύ ωραίο, και πουκάμισο. Είναι πολύ ωραίο το ροζ με το κόκκινο, αλλά είναι όλα λάθος μεταξύ τους, καταλαβες. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έχεις κάνει μια εικόνα υπερβολική, χωρίς ισορροπία. Εμένα δεν μου φαίνεται υπερβολική, αλήθεια, δεν ξέρω. Ένα λεπτό, περιμένω ένα λεπτό. Ένα λεπτό, πραγματικά. πραγματικά. Καλά! Ω, δεν κόβεται. Έλα. εντάξει, δεν γίνεται. Κάνει και το λίγο το μικρόφωνο. Έπρεπε να ζητήσεις τον Γκρι, τον Γκάφερ, τον Καλυστερό, να σου κάνουμε και χείλη από πάνω. Ένα.